Για τετραψήφιους αριθμούς νέων κρουσμάτων και δεκάδες θανάτους, ενημερώθηκαν για ακόμη μία φορά οι πολίτες της Ελλάδας στα δελτία ειδήσεων. Έναν χρόνο μετά η πανδημία είναι εδώ και όπως όλα δείχνουν θα παραμείνει. Η επαφή με τον κόσμο, οι ταβέρνες, να πάμε έστω μια φορά το μήνα. Αυτά, οι παρέες, το ότι δεν μπορούμε πλέον να έρθουμε σε επαφή, διότι όλοι φροντίζουν να είναι στα σπίτια τους, να έχουν περιορίσει τον κύκλο τους. Η πανδημία στους περισσότερους στέρισε την ελευθερία και την κοινωνική επαφή. Το έξω, τι μας έλειψε, το έξω. Οι δικοί μας άνθρωποι, κοινωνικές σχέσεις, όλα αυτά. Από άλλους, δυστυχώς στέρισε την ευκαιρία για γνώση. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση φοιτητών ιατρικής που αναρωτιούνται με ποιο τρόπο θα αναπληρώσουν το κενό. Ουσιαστικά έχω χάσει από τις πιο σημαντικές κλινικές, οι ίδιοι καθηγητές το λένε αυτό. Και αυτό ίσως κάνει το κύριο πρόβλημα το οποίο έχω αντιμετωπίσει αυτό το διάστημα. Στις 26 Φεβρουαρίου του 2020 εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα και στα μέσα Μαρτίου στην Αλεξανδρούπολη. Έκτοτε όλα ανατράπηκαν. Σίγουρα αυτό μετράει πολύ, μετράει. Είμαστε κλεισμένοι. Εγώ ειδικά ζω σε ένα χωριό εδώ στον Απαλό. Είμαστε εκεί. Όλη μέρα με τη γυναίκα γυρνάμε γύρω-γύρω από το σπίτι. Διανύοντας τη δεύτερη μακρά περίοδο εγκλεισμού, οι πολίτες δηλώνουν πια κόπωση και ελπίζουν σε σύντομη έξοδο από την υγειονομική κρίση. Πιστεύετε ότι θα τελειώσει σύντομα αυτή η ιστορία? Όχι. Ακούγοντας τον Εγγλέζο αντίστοιχο Τζόδρα, λέει τουλάχιστον μια δεκαετία. Ο κόσμος αντέχει? Όχι και φοβάμαι για άσχημες καταστάσεις. Την ελπίδα φέρνει το εμβόλιο, αρκεί βέβαια να έρθει σύντομα για όλους. Η θεραπεία ουσιαστική είναι το εμβόλιο, οπότε απλά ελπίζω να εμβολιαστεί ο περισσότερος κόσμος για να ηρεμήσουμε. Μέχρι και το απόγευμα της Δευτέρας 1η Μαρτίου στην Ελλάδα καταγράφηκαν περισσότερα από 192.000 κρούσματα και 6.534 νεκροί.